Καλησπέρα σας. Οι προοπτικές που διαγράφονται τον καινούριο χρόνο τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά θέματα της χώρας εξετάστηκαν στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί το Κυβερνητικό Συμβούλιο, ΚΙΣΥΜ. Μέσα στον Ιανουάριο θα σταλούν στον Πρωθυπουργό τα τρία σχέδια του νέου εκλογικού νόμου που επεξεργάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τη δήλωση αυτή έκανε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Μένιος Κουτσόγιωργας, ο οποίος πρόσθεσε ότι στη συνέχεια θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Η διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας έδωσε απόψε την καθιερωμένη δεξίωση στην οποία παρέστησαν ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, βουλευτές, διοικητές τραπεζών και οργανισμών, διπλωματικοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και άλλοι επίσημοι. Σε 349,7 δισεκατομμύρια δραχμές έφτασαν οι ιδιωτικές καταθέσεις το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 1984. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι καταθέσεις παρουσίασαν αύξηση 45%. Η χώρα μας έχει πλήρη επάρκεια σε πετρέλαιο για την κάλυψη των αναγκών της, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Λευτέρης Βερυβάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών σε πετρελαιοειδή γίνονται μέσω διακρατικών συμφωνιών καθώς και με ανταλλαγές ελληνικών προϊόντων. Το 1984 η χώρα μας αγόρασε 8.535.000 μετρικούς τόνους πετρελαίου, το οποίο στήχησε 1.839.000 εκατομμύρια δολάρια. Ο κ. Βερυβάκης είπε τέλος ότι το 1985 η Σοβιετική Ένωση θα προσφέρει στο ελληνικό δημόσιο έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου που αγοράζει η χώρα μας μέσα στα πλαίσια των γενικότερων οικονομικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι εκτιμήσεις του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου σχετικά με τις προοπτικές που υπάρχουν για τη λύση του Κυπριακού είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις εκτιμήσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρου Κυπριανού. Αυτό δήλωσε σήμερα στην Κύπρο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για το θέμα αυτό όμως, ας παρακολουθήσουμε την ανταπόκριση που μας έστειλε από τη Λευκοσία ο Τάκης Κουναφής. Οι εκτιμήσεις του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, όπως προκύπτουν από τις τελευταίες δηλώσεις του, είναι σύμφωνες με τις εκτιμήσεις που έκανε πρόσφατα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού. Αυτό δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι κοινή διαπίστωση είναι πως για πρώτη φορά στα τελευταία 10 χρόνια σημειώθηκαν θετικές εξελίξεις στο πρόβλημα. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος είπε πως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμα πολύ δρόμο να διανυθεί για να φτάσουμε σε λύση του Κυπριακού, πράγμα που έχει επισημανθεί επανειλημμένα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επέδειξε πάντοτε καλή θέληση και προθυμία να συμβάλλει σε μια δίκαιη λύση του Κυπριακού και αυτό έχει διαπιστωθεί από όλους τους καλόπιστους παρατηρητές. Παραπέρα, ο εκπρόσωπος είπε ότι ο πρόεδρος Κυπριανού θα επιδείξει την ίδια καλή θέληση και στην επικείμενη συνάντησή του με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, ώστε οι προσπάθειες που καταβάλλονται για διάσπαση του αδιεξόδου να επιτύχουν. Ελπίζεται, κατέληξε ο εκπρόσωπος, ότι η ίδια καλή θέληση και επικοδομητική στάση θα επιδειχθεί και από την άλλη πλευρά. Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη συνάντηση υψηλού επίπεδου, ο πρόεδρος Κυπριανού θα έχει σήμερα χωριστές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη με στόχο την ομόφωνη χάραξη πορείας πλαίσιας. Μετάλλιο των ενόπλων δυνάμεων επέδωσε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής Γιάννη Αλευρά ο αρχηγός ΓΕΘΑ Πτέραρχος Κουρής. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είπε παραδίδοντας το μετάλλιο ότι συμβολίζει την τιμή και το σεβασμό που τρέφουν οι ένοπλες δυνάμεις προς την εθνική αντιπροσωπεία. Απαντώντας, ο πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στην έμπνευση του οποίου οφείλεται η πρωτοβουλία, και υπογράμμισε την εκτίμηση της Βουλής προς τις άξιες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Νέο οδηγό σπουδών παρουσίασε σήμερα στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Παιδείας Απόστολος Κατλαμάνης. Με τον νέο οδηγό δίνονται πληροφορίες στους μαθητές για τις ευκαιρίες που τους παρέχονται για σπουδές μετά το γυμνάσιο. Επίσης, ο Υπουργός ανήγγειλε δύο ακόμη εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά.
Νομοσχέδιο για την προστασία των πολεμιστών και των θυμάτων πολέμου και των αναπήρων κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εργασίας Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Με το νομοσχέδιο διατηρείται η προστασία των αναπήρων και των θυμάτων πολέμου της περίοδου 1940 έως 1950 και λαμβάνεται μέρημνα για όσους έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι σήμερα. Εξάλλου κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. Να πούμε μερικές ειδήσεις τώρα από το διεθνή χώρο. Διευθετείται μάλλον χωρίς αρνητικές επιπτώσεις το θέμα της παραβίασης του εναέριου χώρου της Φιλανδίας και της Νορβηγίας